Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα καλέσατε. Τι έχετε να θυμάστε από εκείνε τι πολύ καλέ εποχέ. Μένονταν μέσα στο κήπεδο, ήθελα πάντα να κερδίζω. Και καταλαβαίνετε ότι ε, αν έχανα, εντάξει, υπήρχαν και μάτς που έχανα ο Παναθυναϊκό, δεν έβγαινα τρει μέρε από το σπίτι μου. Όχι για τίποτα άλλο, για να μην φάω την καζούρα, γιατί τότε μόνο καζούρα υπήρχε mm -hmm. με του φιλάθλου, τίποτα άλλο. Ποπή. Πώ είναι να έχει μπαμπά το μήνυμα δομάζου. Ο μπαμπά στο σπίτι είναι ένα κλασικό χαζομπαμπάς. Έξω όπω όλοι τον γνωρίζουν και τον βλέπουν. Ε, βγάζει μια αυστηρότητα σίγουρα, αλλά στο σπίτι είναι οι καλύτερε στιγμέ που περνάμε σαν οικογένεια γιατί είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Η μαμά μου, η Ιω, ε, είναι ένα καταπληκτικό άνθρωπο. Είναι πάντα δίπλα στον πατέρα μου. Θα του δει πάντα μαζί. Από το σούπερ μάρκετ, να πάνε στο φούρνο, να πάνε σε εκδηλώσει πάντα μαζί θα του δει. Νομίζω ότι ντρέπεται λίγο. Λοιπόν. Όχι, δεν ντρέπεται. Δακρύζει σίγουρα. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. να είσαι με έναν άνθρωπο και να αγαπιέσαι δεν είναι ντροπή. Βέβαια. Όλοκλη ζωή. Θα θέλατε όμω να έχετε ένα γιο. Δεν θα ήθελα να έχω ένα γιο. Πραγματικά σα λέω γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει σαν και εμένα. Πραγματικά σα Δεν το λέω εγωιστικά. Mm -hmm. Αυτά που έκανα εγώ με στο ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τα κάνει ο γιο. Έχει και ε, δύο τελοθαλήσει αδερφέ, είστε καλά μαζί. Υπέροχα όλα. Βέβαια. Τη ράνια και την Ευαγγελία. Ε, βέβαια. Εσεί πώ είστε, σαν παππού, Γιατί και από τα παιδιά σα τα πρώτα έχετε εγγόνια. Ε, ναι, εντάξει. Σαν παππού, τα προσέχω, μιλάμε. Εάν αύριο μεθαύριο τύχει να γνωρίσει ε, έναν άνθρωπο, γιατί είσαι ελεύθερη κοπέλα. Θέλω να πω ότι δεν είσαι δεσμευμένη. Ακόμα δεν είναι ναι, ακόμη. Ναι. Και είναι ποδοσφαιριστή. Πιστεύει ότι θα περάσει λίγο από 40 κύματα <laughs> λόγω την μπαμπά σου. Και 40 και 50 και 100. Ο ένα ο κουμπάρο σα είναι ο Γιάννη Πάριο που σα έχει παντρέψει. Μην ξεχνάτε και ο Γιάννη ο Πάριο είναι πανθυνέκο, έτσι. <laughs> δηλαδή, αν ήταν Ολυμπιακό, δεν θα τον κάνει τον κουμπάρο. Μπορεί <laughs> όχι. <laughs> ο κύριο Βαρτινογιάννη έχει βαφτίσει την Πόπη. Και με τον το Γιώργο και με τον Γιάννη μιλάμε πάντα μιλάμε. ήταν και πρόεδρο. Ήταν, ήταν, και τρελό Παναναναϊκό. Δεν μόνο ήταν πρόεδρο. Ε, ναι, και έτσι και γίναμε και βάφτισε και την, την, Πόπη. Ε, η με τον Γιάννη Πάρη, πώ δημιουργήθηκε. Είχα το ζυγό. Το καλύτερο κέντρο εκείνη την εποχή στην Πλάκα. Και περάσαν μεγάλοι καλλιτέχνε. Δεν πέρασε μόνο ο Πάριο, πέρασε η Αλεξίου, πέρασε ο Μητροπάνο, πέρασε ο Χαρικλίν, ο Μητσιά, η Βιτάλη. Μήμη Πλέσα. και, και όλοι πόσοι περάσανε τότε. Ε, και με τον Πάριο, επειδή ήμασταν ήμα, και πάνω στην σας όπω σα είπα, γίναμε και Πολλές Πολλέ φορέ ο Πάριο με φώναζε γιατί και μου έδειχνε και έγραφε ένα τραγούδι και μου λε: αρέσει. Και του λέω: Αυτό το θα γίνει σουξέ. Και γινόταν σουξέ. Είναι ο Μπαμπασγούρι, είναι το γουράκι. Είναι. Είναι, τώρα τον χαζέβο. Μου θυμίζει και ωραίε ιστορίε γιατί και εγώ έχω ζήσει στο Ζυγό πάρα πολλέ τιμέ Έχω γνωρίσει όλου του καλλιτέχνε. Ε, αλλά είναι φοβερό γούρι. Σκέφτηκες ποτέ να γίνεις αθλητικογράφος αποκλειστικά. Είχα σκεφτεί κάποια στιγμή, mm -hmm. αλλά λόγω του πατέρα μου ήθελα να πάω σε άλλο δρόμο, για να μην λέει ο κόσμος ότι ά, λόγω του πατέρα της ακολούθησε αυτό το μονοπάτι. Είναι βαρύ αυτό το επίθετο. Πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο. Και σου έχει κλείσει και πολλές πόρτες. Δεν ανοίγει πάντα, κλείνει και πόρτες. Ε, δηλαδή. Μπορεί κάποιο να πιστεύει ότι α, εντάξει δεν έχει ανάγκη, δεν θα τη βοηθήσω. Mm -hmm. Αλλά γι' αυτό και δούλεψα πάρα πολύ στη ζωή μου για να δείξω ότι σαν πόπι προχωράω και μπορώ να κάνω πράγματα και όχι σαν δωμάζου. Ισχύει αυτό και εγώ.